Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 818. Σελίδα 818 είναι το βιβλίο του προφήτη Ιωνά. Ιωνάς ο προφήτης, σελίδα 818, κεφάλαιο 1, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1 μέχρι και το 3 και μετά θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 3 με τη χάρη του Κυρίου. Ιωνάς ο προφήτης, σελίδα 818, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά, τον Ιών του Αμαθή, λέγον: «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν του. Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου, και κατέβη εις Ιώπη, και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Ταρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού, και επέβη εις αυτό δια να υπάγει μεταυτόν εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου». Και θα διαβάσουμε και από το κεφάλαιο 3, αδελφοί. Κεφάλαιο 3. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον: «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγαινε στην Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Ιδέν Νινεβή το πόλις μεγάλης πόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισε ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδό μίας ημέρας, και κήρυξε και είπεν: έτη 40 ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και κήρυξαν νηστεία, και ενεβήθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή, και σηκώθη από τον θρόνο αυτού, και αφήρισε τη στολή αυτού επάνω στον αυτού, και σκεπάστη με σάκων, και κάθισε εις ποδού, και διακηρύχθη και γνωστοποιήθη την Νινεβή, διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού, και ελαλήθη οι άνθρωποι, τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μην γευτώσει μηδέ, μηδέ να βοσκίζουσι μηδέ, ίδωρ να πείωσι. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσι ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της σύνεντες και σύν αυτών. Τι σε ξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεστώμε. Είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίο είπε να κάνει εις αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Και ελυπήθη ο Ιωνάς, λείπει μεγάλη και η γανάκριση, και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπε: «Ω Κύριε, δεν είναι το ούτος ο λόγος μου, ενώ έτσι ήμινε την πατρίδη μου. Δια τούτο πρόλαβα να φύγω εις Ταρσής, διότι γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρ μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακό. Και τώρα λάβε, Κύριε, λέω μέσω τη ψυχή μου απαιμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Είπε ο Κύριος: «Είναι καλό να γανακτείς». Και εξήλθεν Ιωνάς από τις πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως, και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβη και κάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, εωσού ήδη τι έμενε να γίνει στην πόλη. Και διέταξε ο Κύριος ο Θεός κολοκύνθην, και έκαμεν αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από τη θλίψεως αυτού, και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθη χαρά μεγάλη. Και διέταξε ο Θεός κόλικα, ότε χάραξεν η αυγή της επαύριον, και επάταξε την κολοκύνθη και ξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικό καυστικό, και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλή του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε, και ζήτησε εν την ψυχή αυτού να αποθάνει, και είπε: «Είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά: «Είναι καλό να γανακτείς δια την κολοκύνθη». Και είπε: «Καλό είναι να γανακτώ έως θανάτου». Και είπε: «Κύριος, σύ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας. Αλλά ουδέ έκαμε σε αυτή να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μία νυχτή, και εν μία νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ή την εσδέ διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών, και κτίνει πολλά». Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, αδέρφια μου. Ψάλαμε πριν: «Όπου αυτός με οδηγήσει, θα υπάγω ασφαλώς». Τον ίδιο ψαλμό όμως ο Ιωνάς δεν τον έψαλε, γιατί θεωρούσε ότι έχει καλύτερη γνώμη από το Θεό, αδερφοί. Ο Κύριος τον επισκέφθηκε
Προφήτης του Κυρίου, έτσι. Προφήτης του Θεού, άνθρωπος του Θεού. Δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο κοσμικό, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, τον Θεό των δυνάμεων. Μιλάμε για έναν προφήτη του Κυρίου. Ο προφήτης του Κυρίου, αδελφοί, έχει γνώση του Θεού. Ο προφήτης του Κυρίου έχει γνώση του Λόγου του Θεού. Ο προφήτης του Κυρίου είναι προφήτης του Θεού γιατί ο Θεός τον εξέλεξε να κάνει το έργο του Θεού όπως ο Κύριος έχει αποφασίσει για αυτόν. Δεν σκέφτεται την αποστολή, δεν σκέφτεται και κρίνει ο Κύριος με στέλνει εκεί για να δω αν μ' αρέσει, αν θα πάω ή αν δεν μ' αρέσει δεν πάω. Δεν κρίνει τις αποφάσεις του Κυρίου. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κάθεται να κρίνει το Λόγο του Θεού αν είναι σωστός ή λάθος. Ο άνθρωπος του Θεού, στο Λόγο του Θεού μπροστά, είναι ένας δούλος χωρίς γνώμη. Χωρίς κρίση. Χωρίς δικές του ανθρώπινες αποφάσεις. Χωρίς σκέψη για το αν οι αποφάσεις του Κυρίου είναι σωστές ή λάθος. Είναι δεδομένο στον άνθρωπο του Θεού ότι ό,τι ο Κύριος αποφασίσει είναι απόλυτα σωστό και αλήθεια. Και ό,τι ο Κύριος, αδερφοί, λέγει είναι ναι και αμήν. Και ο Λόγος του Κυρίου δεν χωράει αμφισβητήσεις, αμφιβολίες, την κριτική μας ικανότητα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό να του πούμε «Κύριε, για να σκεφτώ αυτό που μου είπες, είναι σωστό ή λάθος, και άλλα να το συζητήσουμε». Ο Λόγος του Κυρίου λέγει ποιος έγινε σύμβουλος του Κυρίου. Ποιος έγινε σύμβουλος του Θεού. Και προστάζει ο Κύριος τον Ιωνά. Και του λέει «Ιωνά, σήκω. Πρέπει να πας στην Νινεβή. Την πόλη τη μεγάλη. Και εκεί λέει θα τους κηρύξεις γιατί η ασέβειά τους ανέβηκε ενώπιόν μου». Και όταν η ασέβεια, αδερφή, και η αμαρτία φαίνεται από το Λόγο του Κυρίου ότι ανεβαίνει εις τον Κύριο, τότε ο Κύριος είναι έτοιμος να κάνει κρίση. Αλλά θέλει να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στους Νινεβίτες. Και αποφάσισε να αποστείλει τον Ιωνά. Ο Ιωνάς, ακούγοντας το Λόγο του Κυρίου, κατέβηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πήγε στην Ιώπη και αντί να βρει ένα πλοίο να πάει στην Νινεβή, βρήκε ένα πλοίο να πάει σε άλλη πόλη, μακριά. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού να φύγει από προσώπου του Κυρίου. Ποιος, αδελφοί μου αγαπητοί, θέλει να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ποιος θέλει να φύγει από την παρουσία του Θεού. Τόσο πολύ η γνώμη σου είναι διαφορετική από του Θεού, που αποφασίζεις, Ιωνά, να κάνεις τόσο μεγάλη κρίση στην απόφαση του Θεού, ώστε να μην θέλεις να είσαι καν στην παρουσία του Θεού. Μα αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει τους Νινεβίτες, τι πρόσε! Αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και άλλους, εκτός από σένα, ποιο είναι το δικό σου το πρόβλημα, Ιωνά, και θέλεις να φύγεις από την παρουσία του Κυρίου για να μην κάνει ο Κύριος σωτηρία στους Νινεβίτες. Και πράγματι, αδερφοί, ο Ιωνάς παίρνει το πλοίο, πάει στη Θαρσής, πάει για τη Θαρσής, γιατί στο δρόμο, και εδώ πέρα, αδερφοί, είναι κάτι τώρα που είναι ιδιαίτερο σοβαρό, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το θέλημα του Κυρίου, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν οι δοκιμασίες. Μέσα στο πλοίο ξέρουμε την ιστορία, την τρικυμία που ήρθε, τη φαλασσοταραχή, το πλοίο κλειβωνιζόταν, έτοιμο να βυθιστεί. Όλοι ψάχανε να δούνε ποιος Θεός έχει θυμώσει και γίνεται αυτή η φαλασσοταραχή και ο Ιωνάς, αδελφοί, κοιμάται. Όχι μόνο θέλει να φύγει από την παρουσία του Θεού, κοιμάται κιόλας. Έχει πάει κάτω στα μπάρι. Και όπως θα δούμε και αργότερα, το μόνο που θέλει είναι ο Κύριος να του πάρει τη ζωή, να μην ζει άλλο. Γιατί?
γιατί δεν συμφωνεί με την απόφαση του Θεού. Γιατί η απόφαση του Κυρίου του φαίνεται βαριά, του φαίνεται δύσκολη, του φαίνεται έξω από τις αποφάσεις του Θεού, του φαίνεται έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν του αρέσει. Και ξέρουμε τη συνέχεια της δοκιμασίας, τον έριξαν οι ναύτες στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος και πλέον ο Ιωνάς βρίσκεται σε μία θέση έτσι ώστε θέλοντας και μη πρέπει να υπακούσει στο λόγο του Κυρίου. Και θα μπορούσε να πει κανείς, Κύριε, καλά, αφού ο Ιωνάς δεν θέλει, γιατί δεν στέλνεις άλλο προφήτη. Αφού ο Ιωνάς δεν θέλει, γιατί να μην πάει άλλος. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας φέρει στις δικές του τις αποφάσεις. Όταν έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας σε αυτόν, αγαπητοί αδελφοί, τότε είτε ο Κύριος επιτρέψει έλεγχο, είτε επιτρέπει παρηγοριά, είτε δοκιμασία, το κάνει γιατί μας θέλει να είμαστε κοντά Του, μαζί Του και να είμαστε συνεργάτες των αποφάσεών Του. Το «δεν θέλω» στον άνθρωπο του Θεού και στο δούλο του Κυρίου δεν έχει καμία αξία. Όταν είσαι άνθρωπος του Θεού αφιερωμένος σε Αυτόν, Κύριε, θα κάνω ό,τι μου πεις, το «δεν θέλω» δεν είναι απάντηση. Το «δεν συμφωνώ, Κύριε» δεν είναι απάντηση. Το «δεν μ' αρέσει, Κύριε» δεν είναι απάντηση δεκτή. Γιατί βλέπουμε ότι ναι μεν ήθελε να φύγει από προσώπου του Κυρίου, αλλά δεν ήθελε να χάσει και τον Κύριο. Δεν ήθελε να χάσει την παρουσία του Θεού. Ήθελε μόνο να μην εκτελεί τις αποφάσεις του Θεού. Αλλά δεν γίνεται. Φανταστείτε τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, τους δούλους του Θεού, να τους λέει ο Κύριος πήγαινε Παύλο στους Φιλίππους και να λέει ο Παύλος δεν θέλω, Κύριε. Τότε ποια είναι η συνεργασία? Ποια είναι η συνεργασία? Αγαπητοί αδελφοί, καθώς γνωρίζουμε ότι ο καιρός είναι τελευταίος, πρέπει να μάθουμε τους εαυτούς μας να υποτασσόμεθα πάντοτε και κατά πάντα στις αποφάσεις του Θεού, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν μας εκάλεσε ο Θεός να κρίνουμε και να αποφασίζουμε εμείς για το αν κάτι είναι καλό ή κάτι δεν είναι καλό από αυτά που ο Κύριος μας λέγει. Αυτό που μας κάλεσε ο Θεός είναι να Τον ακολουθήσουμε. Μας εκάλεσε να εργαστούμε για Αυτόν. Όταν εργάζομαι σε μία δουλειά, δεν λέω στο αφεντικό μου, «Α, θα δουλέψω όπως θέλω». Μα υπάρχουν procedures, υπάρχουν διαδικασίες. Δεν μ' αρέσουνε, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Τότε δεν έχεις θέση μαζί μας, θα σου πει το αφεντικό. Αδελφοί, αγαπητοί, ο Κύριος εργάζεται με το Λόγο Του. Ο Κύριος εργάζεται με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό που μας καλεί να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε στο ίδιο έργο. Και αφού πλέον οι δοκιμασίες έχουν χτυπήσει λίγο την καρδιά του Ιωνά από εδώ, την έχουν χτυπήσει λίγο από εκεί, πλέον ο Ιωνάς δεν μπορεί να φέρει δική του άποψη, γιατί ξέρει ότι ο Κύριος θα τον φέρει εκεί που πρέπει. Και ξανακούει τη φωνή του Θεού, μας λέει ο Κύριος, εκ Δευτέρου. Ιωνά, σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και θα κηρύξεις το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προσέ. Δεν θα πεις τα δικά σου. Το δικό σου το στόμα θα το κλείσεις και θα πεις αυτά που εγώ έχω να τους πω. Αδελφοί, όπως καταλαβαίνουμε, ο Κύριος χρειάζεται το σώμα μας, το στόμα μας, τα αυτιά μας, τα πόδια μας, τα έργα μας, να τα κινήσουμε σύμφωνα με τη δική Του την οδηγία. Δεν θέλει ο Θεός να λέμε τη δική μας τη γνώμη, αλλά το Λόγο του Θεού. Κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προσέ. Ο Ιωνάς κουβέντα. Σηκώθηκε, μπήκε στην Νινεβή,
Και για τρεις μέρες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κήρυτε μετάνοια και επιστροφή. Μετανοήστε, γιατί σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί. Μετανοήστε, μετανοήστε. Και το αποτέλεσμα, αγαπητοί αδελφοί, ένδοξο. Αμέσως οι άνθρωποι της Νινεβή, ακούγοντας το κήρυγμα του Θεού, αμέσως, λέει ο βασιλιάς, έβγαλε διάταγμα. Ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του. Όλοι δεν θα φάτε. Ούτε μεγάλος, ούτε μικρός, ούτε τα ζώα σας. Ούτε νερό θα πιείτε. Νηστεία και προσευχή, μήπως και ο Θεός μετανοήσει και αλλάξει την απόφασή του. Μα αλλάζει ο Θεός τις αποφάσεις του? Βεβαίως. Βεβαίως. Πότε? Όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Πότε? Όταν ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία. Ο Κύριος, αδελφοί, δίνει επαγγελίες. Ο Κύριος χαρίζει σωτηρία. Ο Κύριος στο λαό του, τον Ισραήλ, ήθελε να τον ευλογήσει πάρα πολύ. Αλλά ο λαός Ισραήλ ακολούθησε τους ξένους θεούς, αμάρτησε και έχασε την ευλογία του Θεού. Σε αντίθετη περίπτωση, εδώ οι Νινεβίτες πηγαίνανε για την κόλαση και για το θάνατο και ακούγοντας το λόγο του Κυρίου, το κήρυγμα το οποίο κήρυξε ο Ιωνάς, μετανόησαν, επέστρεψαν, ταπεινώθηκαν μέχρι θανάτου, δεν υπήρχε βασιλιάς. Όλοι ήτανε με σάκο και σποδό. Όλοι τα κεφάλια κάτω, μήπως και ο Θεός μετανοήσει και επιστρέψει από την απόφασή του να καταστρέψει την Νινεβή. Και ο Κύριος, αδελφοί, εισάκουσε και η Νινεβή δεν καταστράφηκε. Αλλά, ενώ ο Κύριος έφερε ευλογία, ο Ιωνάς σε αγανάκτησε. Το ξέρα, Κύριε. Το ξέρα ότι είσαι καλός Θεός. Ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος Θεός. Άγιος είσαι, Κύριε. Το ήξερα πάρα πολύ καλά. Ήξερα ότι εσύ επιστρέφεις και δεν καταστρέφεις τον αμαρτωλό όταν μετανοήσει. Γι' αυτό δεν ήθελα να έρθω. Γι' αυτό δεν ήθελα να έρθω. Αυτός ήταν ο λόγος, Κύριε. Βλέπουμε, αδερφοί, ότι μπορεί ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια μου και εγώ να εκνευρίζομαι και να γανακτώ. Να ευλογεί το διπλανό μου και εγώ να θυμώνω. Μα γιατί? Και αυτός ήταν αμαρτωλός. Και η ασέβειά του έφτασε μέχρι τον ουρανό. Έπρεπε να τους καταστρέψει ο Θεός. Όχι να τους σώσει. Μα έπρεπε να μην κηρυχθεί ο λόγος του Θεού σε αυτή την πόλη, να καταστραφεί. Για να υπάρχει μόνο ο Ισραήλ. Μόνο εμείς. Αλλά, αδερφοί, ο Κύριος δεν βλέπει κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος ευλογεί τον άνθρωπο, τον ταπεινό, που μετανοεί και επιστρέφει. Και μέσα σε αυτές τις ευλογίες, το θέμα, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι εγώ, εσύ, εμείς. Ποια θέση παίρνουμε? Και ρωτάει ο Κύριος, είναι καλό να αγανακτήσει ο Να? Είναι καλό? Κύριε, καλύτερα να έρθεις τώρα να πάρεις την ψυχή μου, γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω εγώ αυτά πράγματα. Κάλλιον είναι σε μένα αποθάνω, παρά να ζω. Μα τόσο πολύ. Τόσος πολύ είναι ο θυμός σου, Ιωνά. Τόσο πολύ απέχει η καρδιά σου από την καρδιά του Θεού. Μα είσαι προφήτης του Κυρίου. Μα είσαι προφήτης του Θεού. Μα υποτίθεται ότι ο Κύριος σε οδηγεί. Υποτίθεται ότι κάτι έχει δει ο Κύριος σε σένα. Και ακόμα αγανακτείς ενώ ο Κύριος κάνει το έργο του. Αγανακτώ, γιατί δεν συμφωνώ μαζί του. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, κατέβηκε, λέει, τότε ο Ιωνάς στο ανατολικό μέρος της πόλεως και έψαχνε να δει, να βρει μια σκιά για να δει ποιο θα είναι το τέλος της πόλης. Και εκεί ο Κύριος, λέει, του χάρισε μια μεγάλη κολοκύθα, λέει, μέσα στη νύχτα για να τον καλύπτει από τη σκιά και χάρηκε ο Ιωνάς. Χαρά μεγάλη για την κολοκύθα.
Ιωνά, για ποια πράγματα χαίρεσαι? Μήπως τυφλώθηκες? Η κολοκύθα, η τεράστια αυτή κολοκύθα που σου κάνει σκιά, σου φέρνει μεγαλύτερη χαρά από τη σωτηρία όλων αυτών των ανθρώπων, η οποία σωτηρία είναι αποτέλεσμα του κηρύγματος, του Λόγου του Θεού μέσα από το στόμα σου. Αντί να χαίρεσαι που σε χρησιμοποίησε ο Θεός για να σωθούν τόσοι άνθρωποι, χαίρεσαι για την κολοκύθα και λυπάσαι για τους ανθρώπους? Πόσο απέχει η καρδιά σου, Ιωνά, από το θέλημα του Κυρίου? Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα το μήνυμα του Κυρίου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή είμαστε σαν τον Ιωνά, άνθρωποι του Κυρίου, πιστοί, χριστιανοί, έχουμε 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια στο Χριστό, νομίζουμε κιόλας ότι τα ξέρουμε όλα, αδερφοί. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουμε η καρδιά μας πολλές φορές να μας πλανήσει, εάν χάσουμε την απλότητά μας. Προσέξτε τώρα γιατί ο Ιωνάς έχασε την απλότητά του. Ενώ ήξερε ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακό, γι' αυτό θύμωσε ο Ιωνάς. Μήπως πολλές φορές και εμείς, αδέλφια μου, χάνουμε τον προσανατολισμό μας? Μήπως επειδή ο Θεός είναι καλός και δίκαιος, εμείς καμιά φορά λυπούμεθα από αυτό? Πρέπει, αδέλφια μου αγαπητά, να μάθουμε να χαιρόμαστε με το Λόγο του Θεού. Να μάθουμε να χαιρόμαστε και η χαρά μας να είναι η παρουσία του Κυρίου και οι αποφάσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε η χαρά μας να είναι η εκτέλεση του θελήματος του Κυρίου και οι αποφάσεις του Κυρίου να έχουν καλό αποτέλεσμα στη ζωή μας. Διαφορετικά θα έρχεται θλίψεις και ακόμα χειρότερο αγανάκτηση. Και ενώ ο Ιωνάς ήταν χαρούμενος για την κολοκυθιά του, προσέταξε, λέει ο Κύριος, ένα σκόλικα, έφαγε τη ριζούλα και μέσα σε μία νύχτα η κολοκυθιά, πάρ' την κάτω, ξεφούσκωσε. Πω, πω, αγανάκτηση! Μια κολοκυθιά είχα και αυτή μου την πήρες, Κύριε. Εσύ, του λέει, λυπάσαι για μια κολοκυθιά για την οποία δεν κουράστηκες καθόλου. Και λυπόμεθα, αδερφοί, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας για πράγματα τα οποία δεν τα αποκτήσαμε εξαιτίας του κόπου μας, μας τα χάρισε ο Θεός. Και μετά μας τα φέρεσε ο Θεός. Και λυπούμεθα για αυτά τα οποία ο Κύριος μας έδωσε, αλλά δεν λυπούμεθα για τόσο κόσμο που χάνεται στην αμαρτία, στο θάνατο, στην ασέβεια. Αυτό που θέλει, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος είναι να είμαστε έτοιμοι για αποστολή. Δεν σημαίνει ότι τώρα που ακούω το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω και πάω να κηρύξω να σωθούν όλοι. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνω είναι πρώτον να μάθω να είμαι υπάκουος στη φωνή του Θεού. Και για να είμαι υπάκουος στη φωνή του Θεού πρέπει να μάθω να ακούω τη φωνή του Θεού. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέω «Ο Κύριος μου είπε», «Ο Κύριος μου είπε», «Ο Κύριος μου είπε». Πάρα πολύ εύκολο να το πω. Και τις περισσότερες φορές αυτό είναι από τη φαντασία μου. Είναι από τη σκέψη μου, είναι από αυτό που μου αρέσει να κάνω. Το θέμα είναι να πω «Ο Κύριος μου είπε» να κάνω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσει να κάνω. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου λέει «Η βουλή μου και οι αποφάσεις μου δεν είναι βουλή σας», λέγει Κύριος. Άρα το πιο πιθανό είναι ότι η σκέψη του Κυρίου απέχει από τη δική μου. Και πρέπει να καταλάβω ότι πολλές φορές στη ζωή μου μέσα, αδελφοί, δεν έχω δίκιο.
και ότι κάνω λάθος. Το θέμα είναι εκεί. Πώς θα σταθώ όταν ο Κύριος με προστάξει να κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω. Γι' αυτό, αδερφοί, ο Κύριος σήμερα μας λέει, μάθε να ακούς από εμένα και να δέχεσαι και αυτό που δεν συμφωνείς. Μην την πατήσεις σαν τον Ιωνά. Μην γίνεις ένας Ιωνάς. Γιατί για να σε φέρω εκεί που σε θέλω, θα περάσεις από τρικυμίες, από θύελες, από το κήτος, θα μπεις στην άβυσσο, όπως λέει ο ίδιος ο Ιωνάς, θα ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι θα μάθεις να κάνεις αυτό το οποίο εγώ θέλω, λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε εύκολοι εις το να ακούμε το λόγο του Κυρίου, έστω και αν δεν συμφωνούμε με αυτό που ακούμε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.